είναι ο κύριος Αλέξανδρος Λύρα, μουσικός. Και όπως ανέφερες και στο προηγούμενο μέρος, ένας άνθρωπος που δεν έχει καταγωγή από την Κρήτη, όμως αγαπάει αρκετά την κριτική παράδοση και μουσική και το αποδεικνύει ο περίτεχνος τρόπος με τον οποίο παίζει τη λύρα. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα, καλά είμαι, εσείς? Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αυτό που προκαλεί εντύπωση, γιατί βέβαια η δεξιότητά σας στην κριτική λύρα είναι δεδομένη και δεν αμφισβητείται από κανέναν, άλλωστε τα έχουμε ξαναπεί εδώ μέσα από τον Όμιλο της Κρήτη και παλαιότερα τηλεοπτικά, είναι ότι δεν έχετε καταγωγή από την Κρήτη, σωστά? Ναι, σωστά. Η καταγωγή μου είναι από την ορεινή Νάξο, είναι ο πατέρας μου και γεννήθηκα στη Γερμανία. Και τι ήταν αυτό το οποίο έφερε τον Αλέξανδρο κοντά στην κριτική παράδοση και σε ένα μουσικό όργανο με ρίζες από την Κρήτη? Ναι, δεν ξέρω. Καταρχάς, όταν ήμουν μικρός δεν ήξερα ότι είναι κριτική παράδοση όλο αυτό, ότι είναι τόσο μεγάλη παράδοση και τόσο σοβαρή παράδοση. Δεν ήξερα. Το άκουγα απλά σαν μουσική, σαν όργανο, αυτός ο ήχος με μάγευε από μικρό παιδί. Και κάτι μικρό παιδί που τα άκουγα και ήθελα οπωσδήποτε. Τι είναι αυτό το οποίο λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο ως μία έμπνευση για σας μέσα από τον ήχο που εκπέμπει, μέσα από τον ήχο που προκύπτει από μία κριτική λύρα? Τι είναι αυτό που κάνει, που δημιουργεί το κάτι διαφορετικό σε εσάς? Δεν ξέρω. Είναι ο ήχος, η μορφή της. Δεν ξέρω. Αυτά είναι τα παράξενα. Δηλαδή, όταν ερωτευόμαστε, ας πούμε, σοβαρά και παθαίνουμε ένα μεγάλο κλικ, δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να γίνεται αυτό. Απλά το νιώθουμε. Έτσι είναι ακριβώς. Απλά το νιώθω και γύσω το τι είναι αυτό. Αυτή η αρρώστια που έχω με αυτό το όργανο, αυτό το πάθος, δεν το έχω με κανένα άλλο. Εκτιμώ τα άλλα όργανα, μ' αρέσουν, αλλά η λύρα δεν ξέρω. Είναι σαν κάτι δικό μου το νιώθω. Από μέσα μου. Έχετε καταφέρει και μέσα στα χρόνια να διασκευάσετε και τραγούδια μέσα από τη λύρα, δίνοντάς τους έτσι μια διαφορετική οπτική από τη συνηθισμένη. Ναι. Ναι, έχω διασκευάσει. Αυτό ήρθε με τα χρόνια. Εγώ ξεκίνησα με κριτικά παραδοσιακά, αφού άκουγα τον ήχο. Όμως μετά διασκεύασα και κλασικά κομμάτια, όπως η Πέμπτη Συμφωνία, διάφορα ροκ κομμάτια, beat, τα πάντα βασικά, ό,τι μ' αρέσει και ακούω. Μάλιστα, η απήχηση... Που... Αυτό εξελίχθηκε μετά με τα χρόνια. Η απήχηση που υπάρχει από τον κόσμο, από ό,τι μαθαίνουμε και το έχουμε επιβεβαιώσει, είναι εντυπωσιακή. Δηλαδή, ο κόσμος έχει αγαπήσει τον τρόπο που χειρίζεστε το μουσικό όργανο, που χειρίζεστε τη λύρα. Και σίγουρα έχετε ανατρέψει και τα δεδομένα τα οποία είχαμε στο μυαλό μας όλοι. Ευχαριστώ. Είναι αυτές οι σταθερές, ξέρω, οι σταθερές που έχουν εικόνα μεταβληθεί. Όλα ξεκίνησαν από μια εικόνα. Είναι σαν ένα όνειρο, ένα όραμα, όταν... Ο καθένας και εσείς μπορείτε να είχατε μια εικόνα ότι θέλω να γίνω αυτό. Και κάπως το σωστά οραματιζόμαστε, το βλέπουμε σε εικόνα κάποια στιγμή όταν είμαστε πιο μικροί και δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Εγώ έβλεπα, ας πούμε, όταν ήμουν μικρός ότι θέλω να παίζω έτσι πάνω κάτω τη λύρα και να είναι όμως σωστά, να μην είναι ό,τι να είναι. Και αυτό έγινε με τα χρόνια, αλλά όλα ξεκινάνε από αυτή την εικόνα. Ερώτηση τώρα. Όμορφη εικόνα, όμορφο το ένστικτο. Υπήρχε κάποιος ο οποίος λειτουργήσε σαν δάσκαλος, σας έμαθα τα μυστικά, ή είστε αυτοδίδακτος? Ότι πήγα σε δασκάλους πήγα. Δηλαδή έκανα 10 μαθήματα στην Άξο και μετά έκανα κλασική θεωρία και στη Γερμανία και στην Αθήνα.
Αλλά τώρα να μου δείξει κάποιος κανονικά πράγματα πάνω στη λίδα, μάλιστα, μάλιστα. Όχι. Ήταν πιο πολύ όλα. Λοιπόν, τώρα, εγώ προτείνω εξαιρετικά και όμορφα όλα όσα λέμε. Έχετε κάποια λίρα δίπλα σας, μπορούμε να περάσουμε λίγο στο πρακτικό κομμάτι, να μας βάλετε λίγο στο κλίμα. Έχω απλά, είμαι πολύ στενά κάπως, πρέπει να τα φτιάξω λίγο. Θα το επιχειρήσουμε. Για πάμε. Α, δεν ξέρω πώς. Φαίνομαι έτσι, ναι. Για πάμε, ωραία. Εδώ είμαστε. Φαίνεται. Φαίνεται βέβαια, πάμε. Εξαιρετικός. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Είναι αυτό το διαφορετικό. Δίκιο είχατε. Εμείς βέβαια σας είχαμε ακούσει και έχουμε δει και κάποια βίντεο έτσι στο διαδίκτυο. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Γνωρίζω ότι θα βρίσκεστε και στην Κρήτη από αύριο. Στο Ηράκλειο. Ναι, ναι, ναι. Να στην Κρήτη είμαι ήδη, αλλά θα βρίσκομαι στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο αύριο. Αύριο. Ναι, στο Ηράκλειο ναι, ναι, ναι. Αύριο. Λοιπόν, ναι. Με το καλό να σας υποδεχτούν εδώ οι θαυμαστές σας. Να τα πούμε και από κοντά. Ευχαριστώ. Και να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Ναι, αμέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως για την πρόσκληση. Χαρά μας. Εύχομαι τα καλύτερα, πραγματικά. Χαρά μας, χαρά μας. Χαρά μας, να είστε καλά.